χθες είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα στην Ιεράπετρα με έναν τραυματία, ο οποίος είναι ένας ποδηλάτης, ο οποίος ακροτηριάστηκε. Ο 63χρονος παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου στον Άγιο Νικόλαο. Η Εύη Χαρακιανάκη είναι κοντά μου στο στούντιο για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά και με αυτό το περιστατικό, διότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι χάνονται αδίκως στην άσφαλτο, είναι και εκείνοι οι οποίοι βγαίνουν λαβωμένοι πολύ σοβαρά από ένα τροχαίο, Εύη. Ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, ένας ακροτηριασμός για έναν 63χρονο ποδηλάτη, όπως είπες και εσύ, η Κατερίνα, στην Ιεράπετρα. Ένας άνδρας ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Εκεί νοσηλεύεται μέχρι και αυτήν την ώρα στη ΜΕΘ, διασωληνωμένος. Και είναι αυτό ακριβώς που είπες, ότι δεν είναι μόνο οι νεκροί, οι άνθρωποι οι οποίοι θρυνούμε πραγματικά στο αιματοβωμένο οδικό δίκτυο του νησιού, είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς μετά από αυτά τα φρικτά συμβάντα. Είναι μια κοινή παραδοχή ότι τα τροχιά είναι μια πραγματικότητα θλιβερή για το νησί. Δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι πάνω στα τελευταία χρόνια. Ζητούν οι πολίτες παρεμβάσεις, είτε παρεμβάσεις που αφορούν το οδικό δίκτυο, είτε παρεμβάσεις που αφορούν στα θέματα της παιδείας, της οδηγικής παιδείας ενός οδηγού. Και αυτό το μαρτυρούν και τα στοιχεία, θα λέγαμε. Στοιχεία τα οποία αφορούν τις παραβάσεις της τροχέας στους δρόμους της Κρήτης. Βλέπουμε λοιπόν ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα έγιναν 10.634 έλεγχοι σε όλη την περιφερειακή ενότητα του νησιού. Και παραβάσεις οι οποίες βεβαιώθηκαν, 3.527 πρόστιμο, δηλαδή να το πούμε απλά, πρόστιμο για 3 στους 10 οδηγούς του νησιού. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι μόνο για την περασμένη εβδομάδα, 15 δηλαδή, Κατερίνα, με 21 του Σεπτέμβρη. Να δούμε και την άλλη κάρτα που δείχνει ποιες είναι αυτές οι παραβάσεις, οι κυριότερες παραβάσεις που αφορούν τους οδηγούς της Κρήτης. Στέρηση άδειας ικανότητας οδηγού είναι η κυριότερη, δηλαδή οδηγούν πολύ απλά χωρίς δίπλωμα, Κατερίνα. 295 είναι αυτοί συνολικά. Μη χρήση κράνους. Το κράνος σώζει ζωές σε έναν οδηγό δικύκλου και είναι και θα λέγαμε το πιο σημαντικό αξεσουάρ, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. 285. Μη χρήση ζώνης ασφαλείας 208. Αντικανονική ελιγμή, κάτι επίσης πολύ επικίνδυνο, 167. Και υπερβολική ταχύτητα, Κατερίνα, 164. Αυτό τώρα μόνο για την περασμένη εβδομάδα. Πρέπει σίγουρα να δούμε παρεμβάσεις, είτε σε επίπεδο υποδομών, είτε σε επίπεδο παιδείας, να καλλιεργηθεί αυτό δηλαδή στους κριτικούς οδηγούς, Κατερίνα. Ναι, γιατί η επαναληψιμότητα αυτών των συγκεκριμένων παραβάσεων αποτυπώνει αυτό ακριβώς. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή οδηγική παιδεία. Λοιπόν, Εύη, σε ευχαριστώ πολύ.